Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα μεταλλικά έπιπλα Καρακόλης Χρήστος. Ό,τι θέλετε από είδη εξοχής φοιτητικά έπιπλα, μεταλλικά έπιπλα στο Χρήστο Καρακόλη. Τηλέφωνο 6946-015-454. Έπιπλα για όλη την Ελλάδα, έπιπλα για το εξωτερικό. Εκεί ο Μπαρούνας δεξιά θα δώσει, θα γίνει σέντρα και το γκολ. 1-0 όμως δεν μετράει το γκολ, offside θα συλληφθεί ο παίχτης του Πανδραμαϊκού, πετάχτηκε αλλά ήταν σε θέση offside κατευθείαν, ο βοηθός σήκωσε τη σημαία και έδειξε την παράβαση, έτσι δεν μετράει, παραμένει το 0-0 εδώ στον Σοχό, Εθνικό Σοχό Πανδραμαϊκός. Μάθος εγώ τώρα στην επίθεση, για να δούμε. Κοκορίνγκο στο 1-2 για τον Ταχματζίδη. Ταχματζίδης πέρασε. Για να δούμε. Ταχματζίδη μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα και κόρνερ μετά παρέμβαση του και Χαγιά. Πολύ καλή φάση με τον Ταχματζίδη Χρήστο. Μακρινή παλιά τώρα. Θα γίνει σέντρα. Και τελευταία στιγμή ο Καραβελίδης θα πιάσει την μπάλα. Σέντρα σουτ που έγινε από τον Θεοδωρίδη. Και Γαγιά θα την πάρει τώρα ξανά με στην περιοχή. Θα είναι και το σουτ και ένα γκολ. Ένα φοβερό γκολ από την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Ο Μουδρόγλου είναι αυτός που έκανε το 0-1 αριστερό. Και 0-1 θα γράψει ο Μουδρόγλου που είναι από τους καλούς εκτελεστές. Είδατε πώς πλάσαρα με το αριστερό μέσα από την περιοχή στη γωνία ακριβώς. Και το 0-1 είναι αυτό που έχουμε εδώ για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Εκτελείται μέσα στην περιοχή το φάουλ. Για να δούμε τώρα μόνο στο τέλος και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία από το Φούσκα. Στράτος Φούσκας και θα χάσει ευκαιρία για την ισοφάριση. Κεφαλιά που πήρε έφυγε όμως πάνω από τα δοκάρια του Κιουμουρτζή. Γυρίζει την μπάλα, θα δώσει γρήγορα για τον Αχαλινόπουλο. Αχαλινόπουλος, η σέντρα πάει να γίνει, πέρασε ναι. Και θα γίνει σέντρα τώρα την τελευταία στιγμή και δεν μπορεί να την πιάσει. Έβγαλε όπως ο Κιουμουρτζής αυτή τη σέντρα του Μπατσαρά. Δεν πέρασε μπάλα και Χαγιάς γρήγορα για τον Θεοδωρίδη. Είναι ο Μπερούκας, θα γυρίσει από εδώ, θα γυρίσει και από εκεί, προσπαθεί να βρει χώρο και θα κάνει το σουτ με το δεξί, θα κάνει το 0-2. 0-2 αυτό το δεξί ξαφνικό στην κλειστή γωνία κιόλας του Καραβελίδη, θα κάνει το 0-2 για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Πάμε και πάλι στο παιχνίδι. Αχαλινόπουλος. Αχαλινόπουλος φεύγει. Αχαλινόπουλος. Και η μπάλα δεν ξέρω αν βρήκε χέρι. Εκεί διαμαρτύρονται οι παίκτες Εθνικού Σοχού. Η σέντρα που έκανε Αχαλινόπουλος διαμαρτύρονται για χέρι πάνω στον Κεχαγιά. Να το ξαναδούμε αυτό. Για να δούμε λοιπόν το κόρνερ αυτό που κέρδισε η ομάδα του Εθνικού Σοχού στη φάση που ζήτησε το χέρι για μες στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά Φούσκας για να δούμε, δεν βγήκε μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται και δεύτερη κεφαλιά από τον Κουτσικοβαγγέλη, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα Εθνικού Σοχού που πιέζει να μειώσει, για να δούμε τώρα Χαλινόπουλος, στο πίσω δοκάρι, πέρασε από όλο στην μπάλα και πλάγιο. Έναξε δευτέρο μηχρόνο. 0-2 από το πρώτο μήχρονο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα μεταλλικά έπιπλα Καρακόλης Χρήστος. Ό,τι θέλετε από είδη εξοχής, φοιτητικά έπιπλα, μεταλλικά έπιπλα στον Χρήστο Καρακόλη. Τηλέφωνο 6946-015-454, έπιπλα για όλη την Ελλάδα, για το εξωτερικό, εδώ στον Σοχό και στην Θεσσαλονίκη. Αχαλινόπουλος εκτέλει μέσα στην περιοχή μπάλα. Εύκολα θα πιάσει ο Κιουμουρτζής. Για να δούμε τώρα από την άλλη πλευρά. Και εντελώς μόνος ήταν εκεί ο Μουδρόγλου. Δεν πέρασε η μπάλα. Κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Κουτσικοβαγγέλης μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να μπει. Θα γίνει σέντρα σουτ και κόρνερ. Εκτελείται γρήγορα από τον Διαμαντίδη. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, πέρασε από πολλούς παίκτες και τελικά η κεφαλιά του Μαυρουδόγλου δεν θα καταλήξει πουθενά.
Βιάζεται τώρα ο Εθνικός Οχού, βιάζεται. Και η κεφαλιά που θα γίνει τελευταία στιγμή από την Κουτσικοβαγγέλη θα φύγει out. Στεφανίδης. Άλλο ένα γέμισμα. Για να δούμε αυτή τη στιγμή. Πήγε να γίνει το σουτ. Πολύ καλή προσπάθεια από πλευρά. Νέο ανάποδο ψαλίδι που έγινε εκεί από τον Θεοδωρίδη. Και κόρνερ. Για να δούμε. Πολύ καλή φάση. Διπλή φάση για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Χωρίς να μπορέσει όμως να μειώσει και να πει στο παιχνίδι. Θα γίνει το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Θα πέρασε πολλούς παίχτες και τελευταία στιγμή ο Κουγιουμτζής θα πιάσει την μπάλα σε αυτή την πίεση που ασκεί η ομάδα του Εθνικού Σοχού. Κεφαλιά από τον Κουτσικοβαγγέλη για τον Αχαλινόπουλο. Αχαλινόπουλος πάντα. Θα κάνει και τη σέντρα στο Αχαλινόπουλος και θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Θα γίνει σέντρα τώρα. Έτρεξε εκεί ο Θεοδωρίδης, δεν μπορούσε όμως να πλασάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.